αθλητισμού. Θα μας κάνει ένα πρόλογο και θα μας πει πόσο σημαντικό είναι να γυμναζόμαστε. Ραφαήλ Κουμεντάκης, εν ενεργή απέκτης της Εθνικής Ελλάδος στο βόλεϊ και στον Ολυμπιακό φυσικά. Ναι. Παιδιά, γεια σας. Είμαι Ραφαήλ. Καλημέρα, ήμουν και εγώ στην εκεί που κάθεστε εσείς και φώτισαν και εμένα αθλητές και την ίδια μέρα και προσπαθούσαν να μου πούνε μερικά πράγματα για το αθλητισμό. Το ίδιο θα κάνω και εγώ για εσάς. Είναι πολύ ωραία να αθλητήσετε, είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα. Θα πρέπει όλα τα παιδάκια να κάνουν μια δοκιμή στον αθλητισμό. Δεν είναι μόνο το να είμαστε καλοί ή να είμαστε πρωταθλητές. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί μας μαθαίνει να μοιραζόμαστε, να συνεργαζόμαστε, να γνωρίζουμε και τα άλλα παιδάκια, να είμαστε, να παίζουμε, να έχουμε μία ώρα χαράς. Οπότε γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα και σε λίγη ώρα θέλω όλοι να σηκωθείτε και να αρχίσετε να παίζετε και να κάνετε όλα τα αθλήματα που έχουμε ετοιμάσει εδώ για εσάς. Δεν θέλω να την πιάσεις, θέλω από εδώ να την κάνεις έτσι. Κάνεις αυτό. Εντάξει, έλα. Πάμε, πάμε. Δεν πειράζει, έλα. Πάλι. Έτοιμη. Μόλις την πετάξεις δεν θα την πιάσεις, θα την χτυπήσεις. Εντάξει, ε. Θα την χτυπήσεις, δεν θα την πιάσεις. Από κοντά είναι, κοίτα, δεν θα πονέσει, από κοντά. Κοίτα από πόσο κοντά θα την πετάξω, από εδώ. Έτοιμη, θα την χτυπήσεις. Μπράβο. Μπράβο. Τα κορίτσια της Εύβης, εάν θέλουν, μπορούν να μην πέσετε όλες μαζί στο ίδιο. Πάμε, 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 ωραία, μασέτα! Ναι! Πιο ωραία, τα δάχτυλα! Ναι, άπειρα! Πάμε να κάνουμε δύο σιρούλες! Πόντο η ομάδα του, εντάξει! Κατανοητό! Παραλίγο! Η μέρα σχολικού αθλητισμού σήμερα. 17ο Δημοτικό Καμηνίων, πολλά χαμόγελα. Ποιος είναι ο σκοπός που ήρθαμε εδώ πέρα? Η μέρα σχολικού αθλητισμού σήμερα, πολύ σημαντική ημέρα για την παιδεία μας. Ο Ολυμπιακός με τις ακαδημίες του είναι κοντά στα παιδιά του Δημοτικού. Θέλουμε να έρθουμε εδώ, να δείξουμε τι είναι ο αθλητισμός, να γνωρίσουν τα παιδιά αθλήματα, ώστε να μπορέσουμε να τα φέρουμε μέσα στον αθλητισμό. Το μότο της Ακαδημίας μας είναι πρώτα αθλητές και μετά πρωταθλητές. Αυτό σημαίνει πολλά για μας. Σημαίνει ότι πρέπει τα παιδιά να έρθουν μέσα στον αθλητισμό για την υγεία τους, τη σωματική και την ψυχική τους και εφόσον μπορέσουν να προχωρήσουν για πρωταθλητισμό. Άρα σήμερα τι κάνουμε? Δείχνουμε στα παιδιά κάποια από τα αθλήματά μας, όπως το handball, το volley, το kickboxing, το ping pong και το τένις, να γνωρίσουν τι είναι αυτά τα αθλήματα μέσα στο σχολείο τους και να μπορέσουμε να τα προσελκύσουμε να έρθουν να αθληθούν. Σήμερα δεν έχει ερώτηση πώς αγωνιστήκατε ή αν κερδίσατε ή αν χάσατε. Σήμερα είναι η μέρα σχολικού αθλητισμού, κερδίζει ο αθλητισμός, κερδίζουν τα παιδάκια. Βρέθηκες εδώ πέρα, πες μας εντυπώσεις. Σήμερα είναι πιο σημαντική μέρα από αυτές που κερδίζουμε και χάνουμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται συχνά από όλα τα σωματεία και από όλους τους αθλητές. Πρέπει να διαφημίσουμε το άθλημά μας, ειδικότερα το βόλεϊ, το οποίο δεν είναι τόσο διαφημισμένο στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραία μέρα. Τα παιδάκια δείχνουν ενθουσιασμό. Είναι πολύ ωραίο να περνάς και να ξοδεύεις λίγο χρόνο μαζί τους.
μακάρι να μπει ένα πρόγραμμα και να μπορούν όλο και περισσότεροι αθλητές να επισκέπτονται σχολεία. Πόσο σημαντικό είναι για τα παιδάκια να μάθουν να αθλούνται και να κρατηθούν κοντά στον αθλητισμό και μακριά από όλες τις κακές συνήθειες. Πολύ, ειδικά στην εποχή που ζούμε, που είναι λίγο διαφορετική από αυτήν που συνηθίσαμε να μεγαλώνουμε εμείς τουλάχιστον. Έχουν τεράστιες επιρροές από social media, τεράστιες επιρροές από ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο εφόδιο στη ζωή τους να μπορούν να αθλούνται, άσχετα αν είναι καλοί ή αν είναι ταλαντούχοι ή ιδιαίτεροι. Ο αθλητισμός δίνει πράγματα και μοιράζει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να στα δώσει κάτι άλλο και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας.